Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρέτσα, τη ΣΕΠΣΕ, ήρθατε σε μία εκδήλωση την ομάδα των Αμπαντίδων, όπου βραβεύτηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει την ομάδα των Αμπαντίδων. Πολλοί κόσμος είχαμε στη παρουσίαση της φανέλας. Θα ήθελα τα αισθήματά σας σαν πρόεδρος της ΣΕΠΣΕ που βρίσκεστε και πώς βλέπετε τις ποδοσφαιρικές γυναικείες ομάδες. Πράγματι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια στη Διοίκηση των Αμπαντίδων για αυτή την όμορφη βραδιά. Είναι πολύ σημαντικό που η σημερινή διοίκηση αναγνωρίζει την προσπάθεια των προηγούμενων διοικήσεων και κάποιους ανθρώπους που αν δεν ήταν αυτοί, ίσως σήμερα να μην υπήρχε αυτή η ομάδα, η οποία πραγματικά έχει βάλει υψηλούς στόχους, έχει οργανωθεί σε επαγγελματικά πρότυπα, στοχεύει όσο πιο ψηλά γίνεται. Από την πλευρά μου θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια και τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι η κορυφαία ομάδα της Εύβοιας με την έννοια ότι εκπροσωπεί στην Α' Εθνική του Γυναικείου Πρωταθλήματος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρέτσα, να σας πω κάτι που βλέπουμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα γήπεδα. Πράγματι, τα εισιτήρια απαγορεύονται να κόβουμε. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, απαγορεύεται στις εξέδρες. Όμως, έχουμε κάποια γήπεδα σε εισαγωγικά μαντριά, εισαγωγικά να παρακολουθούμε, οι οποίοι είναι 400-500, πολλές φορές και 800 φύλασμοι. Ο ένας πάνω τον άλλον σαν στα φύλια. Πού είναι τώρα το σφάλμα που κάνουν μία, δεν εισπράττουν και από την άλλη πολύ κόντρα. Νομίζω ότι τα νούμερα που λέτε είναι λίγο σκομμένα, θα το έλεγα. Πράγματι υπάρχει κόσμος που πάει στα γήπεδα. Στα γήπεδα τα οποία είναι κλειστά δεν υπάρχει παρουσία φιλάθλων. Σε κάποια άλλα γήπεδα που είναι ευκολότερη πρόσβαση υπάρχει παρουσία φιλάθλων. Κακώς για μένα πρέπει να τηρήσουμε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε με φιλάθλους στα γήπεδα, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών, των γιατρών που έχουν φτιάξει το υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο πρέπει, ξαναλέω, να τηρούμε πιστά. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πολλοί πρόεδροι ποδοσφαιρικών ομάδων μου έχουν κάνει πολλά παράπονα, πόσο θα αντέξει η τσέπη μας από τη στιγμή που δεν κόβουμε εισιτήρια, δεν εισπράττουμε από πουθενά λεπτά, το μόνο που κάνουμε είναι να πληρώνουμε. Πόσο θα αντέξουν, τι θα τους λέγατε. Είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν, όπως είπατε, αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις που δίνουν οι χορηγοί. Δεν υπάρχουν έσοδα από χορηγούς από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φιλάθλοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε κάποια στιγμή να μειωθούν τα κρούσματα, ώστε να μπορέσουν να επιτραπεί η είσοδο φιλάθλων στους αγωνιστικούς χώρους, με περιορισμούς βέβαια και τηρώντας τους κανόνες. Αν όλο το πρωτάθλημα πάει όπως είναι τώρα, θα αντέξουν οι ομάδες ή θα έχουμε αποχωρήσει. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αντέξουν οι ομάδες ολόκληρη την ποδοσφαιρική χρονιά, να μην έχουν τη σφορά των οπαδών των φιλάθλων. Και ένα μήνυμα στους φιλάθλους, σε αυτούς τους φιλάθλους που δεν προστατεύουν τον εαυτό τους, έρχονται στα γήπεδα χωρίς μάσκες. Τι θα τους έλεγες? Θα έλεγα να μην έρχονται στα γήπεδα οι φιλάθλοι, απαγορεύεται. Είναι απαγορευτικό να υπάρχουν φιλάθλοι στα γήπεδα αυτή τη στιγμή. Να τηρούμε αυστηρά τους κανόνες για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να επανέλθουμε στην κανονικότητα με παρουσία φιλάθλων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.